Βρισκόμαστε στο θέατρο Αμαλία και έχουμε μπροστά μας κάποιους από τους συντελεστές, τέλος πάντων, της παράστασης «Ποιος έπνιξε τον Μπερνιέ». Του Γιάννη Καραμπέλκου, τον έχουμε στη μέση, ο οποίος είναι και ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης, αλλά και παίζει. Σας καλωσορίζουμε στο Stella's Lou. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Καραμπέλκος, αυτός που ευθύνεται για αυτό το έργο, για τη δημιουργία του, και το έγραψα με σκοπό να γελάσω κόσμος. Και όχι μόνο για να γελάσω κόσμος, είχα ανάγκη να γελάσω εγώ αυτό το έργο. Κυρίως να γελάσω εγώ. Μας λείπει το γέλιο. Ναι, σε πολλούς λείπει. Με όλα αυτά που έχουμε περάσει όλο αυτό το διάστημα. Και νομίζω ότι είναι ψυχοφάρμακο. Αλλά πριν συνεχίσουμε, νομίζω ότι πρέπει να συστήσω τις δύο κυρίες από δίπλα μου. Βεβαίως. Να ξεκινήσω αλφαβητικά. Όπως σας βολεύει. Μπορώ να ξεκινήσω αλφαβητικά και το τέλος. Ας ξεκινήσω αλφαβητικά τη σειρά. Αρετή Μακρολιβαδίτη, η οποία υποδίεται το ρόλο της Ζιζέλ, είναι η πρώην σύζυγος στο ρόλο. Μάλιστα. Ναι. Τι να πω, δεν έχει και πολύ καλή σχέση μας. Δεν έχει πολύ καλή σχέση μας, επειδή η Ζιζέλ αποφάσισε να φύγει από τα εγκόσμια της μικρής Ελλάδας και να πάει στα Παρίσια, να κάνει μια λαμπρή καριέρα στα τραγούδια. Στα ένδοξα Παρίσια. Στα ένδοξα Παρίσια και κάπως έτσι γύρισε με αφορμή τον γιο της. Ναι, τη στιγμή που δεν έπρεπε. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα είναι σενάριο. Πολύ ωραία. Και αριστερά μου έχω την Ηλιάνα Τσίλη. Ναι. Η οποία υποδίδεται το ρόλο μιας χορεύτριας. Που τα έχει με τον 20χρονο γιο μου, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλη. Α! Πολύ μικρή διαφορά. Υποκριτικά μιλάω. Είσαι λίγο μεγαλύτερη, είσαι μεγαλύτερη από γιο μου. Τέλος πάντων, και μας φέρνει μεγάλη αναστάτωση όλο αυτό. Γιατί όλα διαδραματίζονται την ημέρα που αποφασίζω να δειπνήσω με τη ρωσίδουλα μου. Α, έχουμε και ρωσίδα στην Παρία. Ναι, μάλιστα. Το αίσθημά μου. Μετά από τόσο καιρό Γιάννη, σαν τελειώ, πιστεύω θα κάνω ένα ρομαντικό δείπνο. Αίσθημα δυνατό. Τώρα εντάξει, αυτοί οι πενιντάριδες είναι γεροξεκούτιδες, σαν άντρα σας μιλάω. Μάλιστα. Βλέπουν φιλικό και ξέρετε, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να το ρίξουν. Οπότε και εγώ την πιτσιρίκα τη ρωσίδα, η οποία είναι και γιατρός, δεν αντιλείπει ότι. Αχά. Βέβαια, ναι. Σε ετοιμάζω ένα ωραίο δείπνο. Και πάνω στην κατάλληλη στιγμή αρχίζουν και σπάνε μύτη διάφοροι. Όχι γίνονται. Μόνο οι δύο κυρίες. Όλοι όποιοι μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Έχουμε κι άλλους στην παρέα. Η αφίσα μας είναι αυτή εδώ, όπως και οι υπόλοιποι ηθοποιοί. Θα έρθετε να τους δείτε στο θέατρο Αμαλία, πρεμιέρα την 5η 28 Σεπτεμβρίου και συνεχίζουμε μετά τον Οκτώβριο, 5, 12 και 19 Οκτωβρίου στις 9 και 4. Τι θα δει ο κόσμος, θα γελάσει είπαμε με την ψυχή του, κάτι που το έχει ανάγκη και τι άλλο. Το καλό είναι ότι είναι και αστυνομικό, ναι. Οπότε δουλεύει διαρκώς το μυαλό γιατί ψάχνεις να βρεις ερωτήσεις. Τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, ναι, απαντήσεις. Τι είναι αυτός, τι είναι εκείνος, γιατί το κάνει αυτό, γιατί γίνεται το άλλο. Συμβαίνουν διάφορα, οπότε υπάρχει μια εγρήγορση. Απ' την άλλη μεριά γίνονται τόσες τρελές καταστάσεις που σε αποδιοργανώνουν. Γελάς, ξεκαρδίζεσαι, ξεχνάς κάπου την υπόθεση. Νομίζω ξεχνάς από το γέλιο. Ναι. Και έρχεται μετά από χαρακτήρας ο οποίος σου δημιούργησε το ερώτημα πριν δυο σκηνές πριν και λες, α, σωστά, και πολλές φορές διαπιστώνεις ότι δεν είναι αυτός που φαίνεται, γιατί συμβαίνει αυτό, ότι δεν συνέβαινε, νόμιζα ότι συμβαίνει, όλα αυτά που έχει μια φάρσα. Όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια φάρσα. Έχει λίγο την υπερβολή της φάρσας, αλλά για μένα είναι. Χωρίς υπερβολή. Πρέπει η κωμωδία να έχει και μια μικρή υπερβολή, έτσι ώστε να. Υπερβάλλεις τώρα, δεν πειράζει. Το αλατάκι, έτσι λίγο. Ναι, να μην φύγει απλά με ένα αμυδρό χαμόγελο. Όχι, δηλαδή, ναι. Απλά να. Όχι, το γέλιο είναι δυνατό. Δηλαδή, ξέρουμε, γιατί είναι δοκιμασμένο το έργο, ότι θα γελάει δυνατά. Δεν πήγα σε κωμωδία. Όχι, δεν θα περάσουμε κωμωδία, καλά. Γέλιο. Με την ψυχή μας δηλαδή θα γελάσουμε. Παλιά καλή ελληνική ταινία. Πολύ ωραία.
Ναι, είναι το κομμάτι παρεξηγήσεων. Δεν ξέρει ποιο βρίσκεται στο άλλο δωμάτιο, ενώ είσαι στο δίκαιο δωμάτιο. Μπαίνουν, βγαίνουν και αλλάζουν. Κατάλαβα. Αυτή την κινησιολογία. Ναι. Θέλετε λίγο να πούμε και του υπόλοιπου συντελεστέ, του ηθοποιού. Να γνωρίζει ο κόσμος. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις κυρίες εγώ. Είναι η Φένια η Σαλκά. Η Ρωσίδα που λέγαμε. Η Ρωσίδα που το πνίγει το κουνέλι. Αχα, μάλιστα. Δεν έπαθε τίποτα στην διάρκεια όλων προφανών. Η Αρετή Μακρολιβαδίτη. Η Αρετή Μακρολιβαδίτη Ζιζέλ, η οποία πνίγεται στα πλούτη. Ωραία. Όπως φαίνεται. Η Λιάδα Τσίλη. Η χορέφρια που είναι για πνίξιμο. Ναι. Ο Λύκος ο Δεξιανός. Mm-hmm. Παίζει το ρόλο μιας ζευγριάς η οποία πνίγει το καημό της. Μάλιστα. Ο Τρίφωνο Γιαβάνκας, ο οποίος πνίγεται στα χρέη. Είναι ο κολλητός του. Είναι ο κολλητός που πνίγεται στα χρέη αυτός. Αχ, παιδιά, όχι άλλα πνίξιμα. Και όμως. Έχουμε τον. Καριέρα μας ο ναι. Εγώ στη ζεύγη του Λάμπρου που πνίγεται στις ορμές του παιδιού. Πνίγεται στις ορμές, ναι. Ο Άνθιμος ο Κατιτζόγλου, mm-hmm. ο οποίος είναι ο detective που προσπαθεί να εξεχνιάσει το πνίγμα και πνίγεται σε μια κουταλιά νερό. Γενικά θα πνιγείτε στα γέλια. Γενικά θα πνιγούμε στα γέλια. Ναι. Πολύ ωραία. Αν είναι και εγώ είμαι ο Θεός. Είσαι και εσύ. Εσύ πνίγεις υποχρεώσεις. Πνίγουμε στις υποχρεώσεις. Λογικό, λογικό. Από εκεί και πέρα έχουμε μουσική επιμέλεια η Αρετή Μακρολιπαντίτη. Έχουμε την κομμότριά μας την Κρίστα Τιγιανκάκη. Ενδυματολογία η Στέλλα Τζουμπάρα. Και δημιουργικό αφίσας ο Δημήτρης Οπάθος. Υπέροχα. Τα σκηνικά τα έχουν επιμεληθεί οι συντελεστές Γιάννης Καραμπέλκος και Τρίφων Διαβάλκας. Τα οποία είναι εντυπωσιακά σκηνικά. Θα πνιγείτε από τη χαρά σας, παιδί. Δεν είναι πάρα πολύ ποτέ στην τύχη ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης μας, τίποτα. Όλα περνάνε από τα χέρια. Για να ξεχάσετε τον αφήνω Τρίφων, δεν αφήνω. Παραμικρή λεπτομέρεια. Τέλεια, επομένως περιμένουμε όλο τον κόσμο να περάσει εδώ από το θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη, Αμαλίας 71, τις Πέμπτες. Εγώ υπόσχομαι, και δεν μιλάω σαν πολιτικός, έτσι σαν υποκριτής. Απλά μιλάω σαν καλλιτέχνης υποκριτής, ότι υπόσχομαι ότι θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα και όσοι έχουν την πρώτη ή τη δεύτερη παράσταση θα θελήσουν να έρθουν και στο τέλος. Και προσυπογράφουμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι και οι συντελεστές πίσω από την κάμερα και μπροστά από την κάμερα. Ωραία. Και προπόληση, ticket service και στο ταμείο του θεάτρου να προθυμηθευτούν τα εισιτήριά τους. Όσο είναι και όλοι, δεν είναι και πολλά ακόμα. Ναι, ναι, τρέξτε, τρέξτε. Είδαμε ότι κλείνουν οι θέσεις, υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Σήμερα δεχτήκαμε τηλέφωνο και από μια άλλη περιοχή. Ναι. Που θα βάλουν και αυτή λεωφορείο. Βάλτε λεωφορεία, αναβλώστε και ελάτε. Ας ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε να γίνει το θέατρο Αμαλία εδώ, να γίνει χαμός. Να γεμίσει, να γίνεται χαμός. Ωραία. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.